χώρο των τηλεοπτικών καναλιών. Να πούμε πως αρχικά είχε απορριφθεί η αίτησή του, αλλά μετά την αίτηση θεραπείας που έκανε, έγινε δεκτή. Πολύ σωστά. Οπότε βρίσκεται τώρα μεταξύ των 8 που διεκδικούν τις 4 άδειες. Κώστας Κουλά, έχεις εικόνα? Βλέπουμε τον κύριο Σαββίδη. Νοείται να πούμε ότι η αντιπροσωπεία του Αντένα έφερε και ένα ανεμιστήρα από γνωστό κατάστημα ηλεκτρικών ειδών. Επιλέξτε τον κύριο Σαββίδη. Κύριε Σαββίδη, καλημέρα. Ένα σχόλιο για την διαδικασία. Σωστό, καμίντιερο, το στο Ιωσουνινάτσοβος. Δύσκολο να σχολιάσουμε κάτι που δεν ξεκίνησε ακόμα. Не совсем непонятен этот сценарий. Δεν μου είναι απολύτως κατανοητό αυτό το σενάριο. Ощущение такое, как будто много тайного, при том, что можно было совсем по-другому проводить дальше. Η αίσθηση είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά κρυφά πράγματα, τα οποία ίσως να μπορούσαν να διεξαχθούν με κάποιον άλλον τρόπο και τίποτα άλλο. Μπορούσε να είναι μια ανοιχτή δημοπρασία και όποιος δώσει περισσότερα να τελείωνε. Ο государство объявило условия, мы идем на эти условия и ну идем. Αλλά η κυβέρνηση όρισε τους όρους, εμείς τους δεχόμαστε και προχωράμε. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είδαμε λιγότερο καυτικός από τους προηγούμενους.